για το αποτέλεσμα επαφών του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Φλόρινας ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης. Μάλιστα, ο κ. Γιαννάκης επιβεβαίωσε πως το ποσό που θα δοθεί από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης σε πρώτη φάση για τη Δυτική Μακεδονία θα είναι κάτω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Ξεχωριστή αναφορά κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε στις τηλεθερμάσεις. Τέλος, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δόθηκε η διαβεβαίωση πως το επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί το σχέδιο αποκατάστασης περιοχών από όπου έγινε εξόρυξη λιγνίτη. Αφορμή της συνάντησης αυτής ήταν η σύσταση της Διευθυντικής και της Συντονιστικής Επιτροπής που έχει να κάνει με τη μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή. Ζητήσαμε, διαβάζοντας τη σύσταση της Επιτροπής, στη Διευθυντική ούτως ή άλλως δεν μπορούσαμε να ενταχθούμε εμείς ως Δήμοι, ζητήσαμε να μπούμε ως μέλος τουλάχιστον ένας Δήμαρχος από τους ενεργειακούς Δήμους, είναι εναλλασσόμεθα, έτσι ώστε να ακούγονται και οι δικές μας προτάσεις. Έγινε δεχτό το αίτημα αυτό από τον Υπουργό, δεν θα έχουμε δικαίωμα ψήφου, αλλά οι προτάσεις μας μπορούν να εισακουστούν και να βγαίνουν οι σωστές εκεί πέρα αποφάσεις. Το επόμενο θέμα που συζητήθηκε ήταν το ανταποδοτικό τέλος, δηλαδή ο τοπικός πόρος που λέμε. Είναι 130 εκατομμύρια. Η καθυστέρησή του, από ό,τι μας είπε ο Υπουργός, οφείλονταν στο ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν είχε προτείνει ακόμα τα μέλη που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή Κατανομής. Έγινε αυτό και υποσχέθηκε ότι μέσα Φεβρουαρίου, με τέλος Φεβρουαρίου, θα αρχίσει να γίνεται η κατανομή και να δίδονται τα χρήματα, όχι εφάπαξ, αλλά σε δόσεις. Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε για το θέμα του συγκεκριμένου, επιτρέπεις. Ήδη έχει γίνει η κατανομή για τα πρώτα 3 εκατομμύρια που δικαιούται, μάλλον 6 εκατομμύρια. Θα σου πω. Εσύ λες για την παλιά Επιτροπή Κατανομής. Εκείνη η παλιά Επιτροπή Κατανομής θα ξανακατανεμηθούν τώρα με την καινούργια Επιτροπή μαζί. Συζητήσαμε για τον ενεργειακό σχεδιασμό και ό,τι έχει να κάνει με τις προτάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα την επόμενη μέρα θα ερχόταν η κυρία Φερέιρα εδώ πέρα στη Διευθυντική Επιτροπή. Δώσαμε τα υπομνήματα αυτά που είχαμε τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων μας. Υποσχέθηκε ο κύριος Υφυπουργός, ο κύριος Θωμάς, ότι θα ενταχθούν μέσα στον ενεργειακό σχεδιασμό. Όπως ξέρετε, έχει το ΕΣΕΚ, έχει προταθεί από τη ΔΕΗ και είχε μπει σε διαβούλευση και τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να υλοποιούνται κάποιες προτάσεις μέσα από αυτό. Σε ό,τι έχει σχέση με τις τηλεθερμάνσεις, μας υποσχέθηκαν ότι τη λειτουργία τους σε περιοχές που υπάρχουν ήδη τηλεθερμάνσεις, υποσχέθηκαν ότι δεν θα σταματήσουν τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί εναλλακτικός τρόπος με την έννοια να λειτουργήσουν τις τηλεθερμάνσεις με άλλο καύσιμο ή με μειχτό καύσιμο. Για τη δική μας τηλεθέρμανση προχωράμε κανονικά μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το φυσικό αέριο με το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και μπορούν να λειτουργήσουν οι λέβητές μας. Για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης μιλήσαμε, έχετε ακούσει πολλά. Περίπου 300 εκατομμύρια θα είναι στη Δυτική Μακεδονία, 294. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θέλουν να το εντάξουν μαζί με το Ταμείο Συνοχής έτσι ώστε οι αποφάσεις να παίρνονται σε κεντρικό επίπεδο και το μεγαλύτερο, αν όχι όλο το ποσό, θα πάει στους ενεργειακούς δήμους. Δηλαδή στο Φλόρινας, Ορδέας, Κοζάνης, Μεγαλόπολης και Αμυνταίου. Για τις αποκαταστάσεις των ορυχείων, ο κύριος Θωμάς, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή μας, υποσχέθηκε ότι είναι μέσα σε συμβατικές υποχρεώσεις της ΔΕΗ και ότι θα αναλάβουν αυτοί μαζί με τον κύριο Στάση να συζητήσουν το θέμα ώστε να γίνουν οι αποκαταστάσεις από αυτούς. Τέλος, είπα, δόθηκε και από καθένα από εμάς ένα υπόμνημα με το προτάσιο που είχαμε από τα δημοτικά μας συμβούλια.